δεν το λένε, το αναγνωρίζουν τουλάχιστον εσωτερικά τους. Αυτό είναι που μας δίνει δύναμη και συνεχίζουμε κι εμείς αυτή την προσπάθεια. Θέλω να πω ότι για τα μνημεία της περιοχής, αλλά και της διευρυμένης περιοχής που είναι ο πλούτος της Μεσσηνίας, και μιλάω για την αρχαία Μεσσήνη, για το Ανδρομονάστηρο, για τη Σαμαρίνα, για το κάστρο της Ανδρούσας, θα κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια να τα αναδείξουμε, διότι είναι το κεφάλαιο του Δήμου μας, είναι η κορονίδα του πολιτισμού μας και πρέπει σε αυτά να βασιστούμε και να προωθήσουμε κι εμείς την παρακάτω προσπάθειά μας. Θέλω να σε συγχαρώ, Μένη, για την πορεία σου, για το έργο σου. Βεβαίως κάποιες φορές είχαμε αντιδικήσει σε κάποια πράγματα, αλλά πάντα ο Μένης διεκδικούσε το καλό του τόπου του και ως εκ τούτου είναι δικαιολογημένος και πρέπει να το κάνει αυτός που ζητάει από κάποια άλλη αρχή που έχει ίσως μια άλλη αρμοδιότητα. Και πάλι συγχαρητήρια, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να ξέρεις ότι θα είμαστε δίπλα σου και είμαστε στη διάθεσή σου αν αισθανθείς ότι θέλεις να συνεχίσεις την δραστηριότητά σου όπως και ο πατέρας Χριστοφόρος περιέγραψε πιο πριν, για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε όλοι μαζί σε αυτή την κοινωνία του Δήμου Μεσσήνης που όλοι αγαπάμε. Ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια. Μου δίνει την αφορμή να πω δύο λόγια. Όσοι έχετε επισκεφτεί το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, αυτό θέλω να πω είναι αξιόλογο για να τιμά το πρόσωπο του Στάθη και όλου μας. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας λοιπόν, εκεί που λέμε στάση μουσείου, ξέρετε, στην Πατησία, όταν μπαίνουμε, υπάρχει στη μετόπη επάνω ένας στίχος του Παλαμά που λέει το εξής: το πνεύμα και στο χώμα λάπη. Εκεί, στην αίθουσα εκείνη, βρίσκονται τα περισσότερα πύληνα για τα σκευάσματα. Το πνεύμα και στο χώμα λάπη. Γιατί το είπα αυτό. Για όσους δεν ξέρουν, ο Στάθης είναι εκπαιδευτικός. Η παιδεία, λοιπόν, είναι κάτι που ανεξάρτητα από τη διαθέση την υπηρετούμε, λάπη πάντοτε. Και το εύχομαι πάντοτε να είναι έτσι λαβερός. Εγώ σας ευχαριστώ. Πριν από δύο χρόνια με είχε τιμήσει και ο Στάθης, αλλά ο αγαπημένος μου Θόδωρος παιδί μας, με την παρουσίαση ενός βιβλίου μου, το οποίο η παρουσίαση έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας. Απλά το αναφέρω γιατί θα παρακαλέσω τον Θόδωρο τον παιδί μου να είναι ο επόμενος που θα απευθύνει ένα χαιρετισμό. Γιατί τη βραδιά εκείνη με έκανε και δύο τις πολλές συγκινήσεις. Σε ευχαριστώ. Πανοσιολογιότατη, εδεσιμολογιότατη, κύριοι συνάδελφοι, συντροφική αυτοδιοίκηση, αγαπητοί φίλοι και φίλες της περιοχής με τις οποίες γνωριζόμεθα τουλάχιστον τις τέσσερις τετραετίες της θητείας μου ως νομαρχιακού συμβούλου. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου, ευρισκόμενος στο ιστορικό Δήμο της Ανδρούσης, της Ιεροτόπου, Αγιοτόπου, αλλά και πατρίδας, ενός μεγάλου Έλληνα πολιτικού, του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου, ο οποίος εδόξασε την Ελλάδα μέχρι κοπόσεως, όπως έγραψαν οι ιστορικοί. Σε αυτόν λοιπόν τον ιστορικό και τον περιάκουστο Δήμο, ο αγαπητός Μένης προσέφερε τα πάντα προκειμένου να προχωρήσει. Αυτόν λοιπόν τον περιάκουστο ιστορικό Δήμο, μετά από μια θητεία που διήρκεσε την περίοδο Καποδίστρια, πρόκειται να παραδώσει στα τέλη του έργους, κατ' επιταγή του Καλλικράτη. Ο απερχόμενος πιδαλιούχος του Δήμου, αγαπητός και εκλεκτός φίλος Δήμαρχος Μένης Παπαδόπουλος και το κατά πάντα άξιο Δημοτικό Συμβούλιο με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, προχώρησε σε πάρα πολλά έργα, αλλά κορονίδα όλων αυτών και επιστέγασμα ήταν ο Δήμαρχος. Ο απερχόμενος λοιπόν Δήμαρχος, τον οποίον έχω το προνόμιο να γνωρίζω από δεκαετηρίδες,
με τιμάμε την προσωπική του φιλία και τους εκπαραδόσεως δεσμούς μας ως προσωπική φίλη του λαμπρού μεσίνιου αιγνίστου πολιτικού Ανδρέα Κοκκέβη, ανδρός τα μέγιστα συντελέσσεως στην πρόοδο της Μεσσηνίας αλλά και της πατρίδας. Το όραμα του Άρχοντα Δημάρχου της Ανδρούσας υπήρξε υποδειγματικό. Το απέδειξε με τα έργα του και ασφαλώς θα συνεχίσει το ενδιαφέρον του και μετά την 1η Ιανουαρίου. Κύριε Δήμαρχε της Μεσσήνης, όταν ασχοληθείτε με τον Δήμο της Ανδρούσης, πρέπει πάντοτε να συμβουλεύεστε τον απερχόμενο Δήμαρχο, του οποίου βεβαιωθείτε το ενδιαφέρον και η αγάπη θα τον συνοδεύει όσον η παλμή της καρδιάς του και για πολλά, πολλά ακόμα χρόνια θα χτυπούν στο ρυθμό της Ανδρούσας. Αυτή είναι η πόλη του, είναι η ψυχή της ψυχής του. Είναι η ανατολή και η δύση της ευαίσθητης καρδιάς του. Σας ευχαριστώ. Δεν θα σχολιάσω καθόλου τον φίλο μου, τον αγαπημένο τον Θόδωρο τον Πρεδήμα, γιατί τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Έχει δώσει το παρόν με αξιοπρέπεια σε όλα τα νομαριακά συμβούλια. Πρωτού προχωρήσουμε στην παρουσίαση δύο εκλεκτών εκπαιδευτικών της περιοχής, θα ήθελα να καλέσω το πάλι η μανιά της, τι να κάνω, το φίλο μου τον Παναγιώτη του Γιαναγκαία, αν είναι ακόμα στην αίθουσα. Εδώ είναι, εδώ είναι. Δεν σε είδα εκεί. Είναι ο Παναγιώτης Γιαναγκαίας, είναι σίγουρα γνωστό σε όλους σας. Απλώς θα πω τον τίτλο του, είναι διευθυντής της Ελληνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας μας. Ένα χαιρετισμό στο Μήνυμο. Κυρίες και κύριοι, όταν πρωτογνώρισα τον Δήμαρχο Ανδρούσας, τον Μένη Παπαδόπουλο, ειλικρινά γερωτήθηκα πώς αυτός ο άνθρωπος με την πηγαία καλοσύνη θα ανταπεξήλθετο στο δύσκολο στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς αίμα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι αυτό το ευγενικό πλαίσιο έκρυβε ένα σκληρό διαπραγματευτή των συμφερόντων του Δήμου. Ο Δήμαρχος πέτυχε και έκανε έργο και επιβεβαίωσε το δόγμα της παναγιώτικης πολιτικής, η τέχνη και η οικογένεια κερδίζουν τη δύναμη. Του εύχομαι να έχει υγεία και ευτυχία. Χωρίς λόγο, να αναφέρω το λακωνίζει εστί φιλοσοφία. Δεν είμαστε τυχαία μανιάτες, εντάξει. Για τους Μεσσήνιους σας έχουμε, έτσι κι αλλιώς η Μεσσηνία, η Άνω Μεσσηνία είναι επαρχία της Μάνης. Λόγω του λαδιού, μας εννοεί το λάδι. Φτάσαμε σε ένα ωραίο σημείο. Όλα τα σημεία τα ωραία, αλλά ακόμη καλύτερα. Επειδή είναι δύσκολο το όνομα, γι' αυτό πήρα τα χαρτιά μου. Πιτσιβής Γεώργιος. Δεν ξέρω αν έχω τιμή να γνωρίζω τον κύριο Ρουστή του Λυκείου Αμβρούσας εδώ πέρα. Θα είναι ο επόμενος που θα απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κύριε Πιτσιβή, ελάτε. Και μετά είναι ο φίλος μου ο Παναγιώτης Μακρύς, ο οποίος ξέρω ότι θα πει τα θερμότερα λόγια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θυμάμαι πριν 8 χρόνια περίπου, όταν έγινε η πρώτη μας συνάντηση με τον Δήμαρχο Ανδρούσας, ως διευθυντές γυμνασίου και λυκείου πήγαμε να τον συναντήσουμε. Ένα από τα πρώτα θέματα που συζητήσαμε ήταν η στήριξη του σχολείου από το Δήμο, όχι μόνο σε θέματα υποδομής, αλλά και για το μαθητικό δυναμικό. Αφού πολλοί μαθητές, τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο, πήγαιναν σε γυμνάσια άλλης περιοχής, και αρκετοί τελειώνοντας το γυμνάσιο προτιμούσαν να συνεχίσουν σε άλλο λύκειο, ελπίζοντας σε μια καλύτερη τύχη. Εμείς οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουμε ότι όλα τα σχολεία χρησιμοποιούν το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα, κατανοούμε ότι η αιμονή να στείλω το παιδί μου σε αυτό ή εκείνο το σχολείο δεν έχει καμιά ιδιαίτερη αξία. Αλλά η φήμη έχει τη δική της δυναμική. Και έτσι πολλά παιδιά στηβάζονται στο πρώτο Λύκειο Καλαμάτας, στο τέταρτο, στο Λύκειο Μεσσήνης, σε αντίστοιχα γυμνάσια. Ο Δήμαρχος
έδωσε τη δική του μάχη σε όλα τα επίπεδα. Και σήμερα το Λύκειο που κάποτε είχε 25 μαθητές, έχει πάνω από 50, 58 πέρσι, 52 φέτος, και το γυμνάσιο περίπου 70 μαθητές. Οι μαθητές αυτοί δραστηριοποιούνται σε ένα σχολείο που έχει ανακαινιστεί πλήρως όσον αφορά το κτίριο, εσωτερικά-εξωτερικά, τη θέρμανση, τουαλέτες, άδειοι χώροι. Αλλά σχολείο δεν είναι μόνο το κτίριο. Εάν οι εκάστοτε κυβερνώντες έσκυβαν με πραγματικό ενδιαφέρον πάνω στα προβλήματα της εκπαίδευσης, εάν είχαν την πολιτική βούληση, θα είχαν δώσει λύσεις στα ζητήματα της παιδείας. Σήμερα επιχειρείται μια νέα αρχή για ένα νέο σχολείο, όπως λένε, που θα έχει στόχο την προετοιμασία των νέων γενιών, ώστε να πατούν στέρεα πάνω σε αξίες και αρχές που κάνουν κάθε νέο πάνω απ' όλα άνθρωπο. Να συνεχίζουν να αποκτούν γνώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του βίου. Να συμμετέχουν με επιτυχία στην οικονομική ζωή και να έχουν ευκαιρίες κοινωνικής ανόδου. Να ασκούν το ρόλο του υπεύθυνου πολίτη. Να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Ωραία όλα αυτά, και κανείς από εμάς εδώ δεν θα πει όχι. Έτσι θέλουμε να είναι το σχολείο. Τα προβλήματα όμως είναι πολλά. Τα ερωτήματα επίσης. Και το πρώτο, λεφτά για την παιδεία υπάρχουν? Χωρίς χρήματα, οι μόνες μεταρρυθμίσεις εντός εισαγωγικών θα είναι η αλλαγή του εξεταστικού συστήματος ή κάτι παρόμοιο. Τέτοιες αλλαγές γίνονται κάθε χρόνο. 29 χρόνια στην εκπαίδευση περίπου έχουμε αλλάξει δεν ξέρω πόσες φορές το εξεταστικό σύστημα. Έως σήμερα έχουμε ένα σχολείο σε κρίση, ίσως άχαρο για τα παιδιά, που περιορίζεται όλο και περισσότερο σε ρόλο κατάρτισης και συσσόρευσης πληροφοριών, αδιαφορώντας μεγάλο βαθμό για τον εσωτερικό κόσμο, τις σκέψεις και τα συναισθήματα των νέων. Όσοι αγαπούν το σχολείο θα αγωνιστούν για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ώστε αυτό να δίνει και να παίρνει ερεθίσματα από την τοπική κοινωνία με στόχο ευτυχισμένους μαθητές και πολίτες. Γι' αυτό οι Ανδρούσα και τα γύρω χωριά έχουν ανάγκη να υπάρχει ένα τέτοιο σχολείο στην περιοχή τους. Κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος και οι καθηγητές που έμειναν για πολλά χρόνια εδώ αγάπησαν το σχολείο και ο καθένας από το δικό του μετερίζει έδωσε τη δική του μάχη. Μια μάχη που πρέπει να συνεχιστεί από όλους τους κατοίκους της περιοχής για δικό τους όφελος. Ευχόμαστε στον κύριο Δήμαρχο να είναι υγιής και να συνεχίσει την ενασχόλησή του με τα κοινά. Ευχαριστώ. Το Θόδωρο το Μακρύ, ο οποίος είναι όπως λέμε, επιτρέψτε λίγο τα αγγλικά μου, last but not least, δηλαδή, τελευταίος αλλά όχι έσχατος. Κύριος Γεωργόπουλος, αν δεν μου το έχετε δώσει το όνομα, ζητώ συγγνώμη, Τέκη μου, ζητώ συγγνώμη. Και να σας πω κάτι, η βραδιά είναι απλή, όποιος θέλει και εγώ πολύ, τα ονόματα δεν σημαίνουν τίποτα, τα γραμμένα. Ήθελα να πω το εξής για τον Θόδωρο, ότι τον γνώρισα με τον φίλο μου τον Νίκο τον Τζινόρεμα, ο οποίος είναι συνάδελφός του, σε μια επίσκεψη στο σχολείο της Εύας, στο Ναζίρι. Εντυπωσιάστηκα γιατί είδα έναν άνθρωπο που τα μάτια του βγάζανε φλόγες. Ήτανε θέματα πολιτισμού εκείνα τα οποία είχαμε πάει να συζητήσουμε με τον Νίκο τον Τζινόρεμα εκεί και τον Θόδωρο. Και είδα έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα σε ένα σχολείο που αν είχε τη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία η οποία διακρίνει τους περισσότερους Έλληνες, συγγνώμη για αυτό που λέω, δεν ισοπεδώ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Θα έλεγε και τι με ενδιαφέρει εμένα, η επενδυτήρια να είναι καλά και πότε θα πάρω σύνταξη. Έβλεπα εκείνη τη στιγμή όμως ότι πονάει, γιατί ήθελε να δώσει πολύ περισσότερα πράγματα και τα δίνει. Ο Θόδωρος ο Μακρύς είναι κοντά μας. Ευχαριστώ τον κύριο Ντένια, αλλά δεν θεωρώ ότι κάνω τίποτα παραπέρα από το καθήκον μου. Πανουσιολογιότατοι, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι.
Το καλοκαίρι του 2002 τοποθετήθηκα με απόφαση του Πίσπε του Νομού Μεσσηνίας, ύστερα από αίτησή μου με πτήση του εκταθέσεω Δημοτικού Σχολείου ΕΒΑΣ του Δήμου Ανδρούσας. Γνώριζα ότι σε θέματα παιδείας ο συγκεκριμένος Δήμος δείχνει μεγάλη ευαισθησία και αυτό είχε φανεί από το 1999 όταν πήρε την ιστορική απόφαση η τότε Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο τον κύριο Κουρσδούρη να κλείσει όλα τα μονοθέσια και επιθέσια δημοτικά σχολεία που ανήκαν στο Δήμο, προκειμένου να φτιάξει ένα μεγάλο σχολείο που θα προσέφερε καλύτερη εκπαίδευση για τα παιδιά όλου του Δήμου. Μάλιστα, είχε διαθέσει δύο λεωφορεία για τη μεταφορά των παιδιών, η οποία γινόταν και γίνεται με άψογο τρόπο. Δεν είχα μέχρι τότε την τιμή να γνωρίζω τον κύριο Παπαδόπουλο Μένη, υποψήφιο δήμαρχο την εποχή εκείνη που ανέλαβα το Σεπτέμβριο. Μια μέρα το Οκτώβριο με επισκέφθηκε στο σχολείο και με εξέφρασε την επιθυμία ότι αντί για προεκλογικό υλικό, εφήσεις, φυλάδια και διάφορα άλλα που γίνονται στις εκλογές ως συνήθως, να διαθέσει ένα ποσό για τις ανάγκες του σχολείου. Μου ζήτησε να του πω τι μας έλειπε. Τότε του ζήτησα ένα φούρνο μικροκυμάτων καθώς και ένα ψυγείο, πράγματα που ήταν απαραίτητα για την καλή λειτουργία του ολοήμερου. Και δεν τα είχαμε. Την επομένη το απόγευμα επισκεφτήκαμε μαζί ένα κατάστημα προκειμένου να διαλέξουμε τα πράγματα που χρειαζόμαστε και την άλλη μέρα μας τα έφερα στο σχολείο. Η πρώτη εντύπωση ήταν άψογη. Από την 1η-1η του 2003, όταν ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του ο Δήμαρχος, η συνεργασία μας είναι συνεχής και αδιάκοπη μέχρι σήμερα. Μας στήριξε σε ό,τι του ζητήσαμε. Τόσο ο ίδιος, όσο και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο και τα αιτήματά μας, θα ήθελα να τονίσω εδώ, ήταν πάρα πολλά, όπως και οι ανάγκες μας. Είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί απέναντί του, γνωρίζοντας τόσο την αδυναμία που είχε σε έργα, αλλά ακόμη και την ίδια τη φιλοσοφία που είχαμε κι εμείς. Δηλαδή, ότι για να μείνουν οι άνθρωποι στα χωριά τους, θα πρέπει να λειτουργεί ένα σχολείο καλό για να μπορούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν να μαθαίνουν γράμματα. Το έτος 2002 υπήρχαν λίγα έπιπλα καινούργια στο σχολείο. Τα περισσότερα παλιά και όχι σε τόσο καλή κατάσταση. Άρα τις αιτήσεις προς τον ΟΣΚ που γίνονταν κατά διαστήματα. Σήμερα, ύστερα από τα συνεχή αιτήματά μας στον ΟΣΚ, όλα τα έπιπλα είναι καινούργια. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μεσολάβηση με τις προσωπικές και τηλεφωνικές επαφές του κυρίου Δημάρχου. Έτσι, σήμερα στο σχολείο μας υπάρχουν πίνακες μαρκαδόρ και όχι μολύας, όλα τα τρανία και καρέκλες των μαθητών, καθώς και οι έδρες και τα γραφεία των εκπαιδευτικών είναι σε αρίστη κατάσταση. Από το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας του έτους 2005 μας δόθηκαν 15.000 ευρώ και αγοράστηκαν 8 ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σήμερα, χάρη στην βοήθεια του Δήμου, έχουμε αγοράσει άλλους 5. Ο ΟΣΚ μας έστειλε ένα φωτοτυπικό μηχάνημα έστω από μεσολάβηση του κυρίου Δημάρχου. Το να πάρει ένα φωτοτυπικό μηχάνημα από τον ΟΣΚ θέλει μεγάλη διαδικασία και πολλές καλές γνωριμίες. Δυστυχώς. Ακόμη στο σχολείο δόθηκαν από τον ΟΠΑΠ το 2009. 10.000 ευρώ από το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης για την αγορά ενός έγχρωμου φωτοτυπικού, ύστερα από αιτήσή μας, και εδώ έπαιξε σημαντικό ρόλο η παρέμβαση του κυρίου Δημάρχου, τον τότε Υπουργό Πολιτισμού, κ. Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο με την ευκαιρία αυτή ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για τη στήριξη που παρέχει στο σχολείο μας. Το σχολείο μας ακόμη είχε την τύχη να ανακαινιστεί το 2003, ύστερα από τη δωρεά του κ. Αλέξανδρου και Φωτεινή Σπανού. Θα ήθελα εδώ πέρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια ακόμη φορά στα μέλη της Επιτροπής και στον κύριο Δήμαρχο. Και ειδικά στον πρόεδρο της Επιτροπής, στον πρόεδρο τότε του Συλλόγου Νέων των Ιερέων, τον Ευστάθιο τον Παρούτσο, που είναι και εδώ πέρα σήμερα μαζί μας, τη Δημοτική Σύμβουλο την κυρία Πετροπούλου, στον ανιψό του κυρίου Σπανού, τον Μιχάλη τον Σπανό. Το 2008 ολοκληρώθηκε και μία αίθουσα 100 τετραγωνικών μέτρων, που τη μελέτη πλήρωσε ο Δήμος με 50.000 ευρώ, ενώ την κατασκευή την ανέλαβε ο κύριος Αλέξανδρος και Φωτεινής Σπανός. Στην αίθουσα αυτή στεγάζεται σήμερα το τμήμα ένταξης, το πρωί και το μεσημέρι χρησιμοποιείται ως εστιατόριο για τους μαθητές του ολοήμερου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε για τη δωρεά αυτή. Ένα χρόνιο πρόβλημα του σχολείου μας είναι η αυλή, και αυτό λύθηκε το 2008 το καλοκαίρι, ύστερα από ενέργειες του κυρίου Δημάρχου, του Συλλόγου Γονέων, του Πρόεδρου της Σχολικής Επιτροπής του κυρίου Πουλόπουλου Γεώργιου, με τη μεσολάβηση του κυρίου Αντινομάρχη του κυρίου Στάθη Αναστατόπουλου. Θα ήθελα να ευχαριστώ και τον κύριο Γιαναγκιά που βλέπω σήμερα εδώ πέρα που δεν το είχαμε επισκεφθεί στο γραφείο του και μας βοήθησε σημαντικά στο να ολοκληρωθεί και να πάψει τα παιδιά να κυκλοφορούν στο διάλειμμα μέσα στη σχόλη και στο χώμα. Ο Δήμος ικανοποίησε και ένα ακόμη αίτημά μας για την ανακατασκευή των τουαλετών του σχολείου με 17.000 ευρώ, το οποίο έγινε με την επιστασία των μελών της τότε Σχολικής Επιτροπής και ιδίως του μέλους της και Δημοτικής Συμβούλου κ. Πετροπούλου Παναγιώτη που ήταν πρόεδρος τότε. Η επιχορήγηση που δινόταν όλα αυτά τα χρόνια και δίνεται, είναι στο ύψος περίπου 15.000 ευρώ κάθε χρόνο. Τα οποία είναι χρήματα τα οποία είναι πολύ παραπάνω από τα χρήματα που δίνει το Υπουργείο. Οι πιστώσεις που δίνει το Υπουργείο και τα σχολεία ήταν πολύ λιγότερες από αυτά τα χρήματα που παίρναμε. Και έτσι μπορούσε το σχολείο να λειτουργεί
κατά ομολογία άλλων και όχι τόσο δική μας, σε πολύ καλό βαθμό. Έτσι λοιπόν η κατάσταση στο σχολείο είναι σήμερα, αν όχι άριστη, πάρα πολύ καλή. Το νηπιαγωγείο Αμφιθέας, που ήταν κατασκευασμό από αμίατο, κατεδαφίστηκε και στέση του πια και ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο βαρέως τύπου. Τα κλειστά δημοτικά σχολεία που είχαν καταργηθεί δεν γκρεμίστηκαν, αλλά ανακαινίστηκαν και έτσι είναι στολίδια σε κάθε χωριό. Για το γυμνάσιο και το λύκειο δεν μπορώ να πω τίποτα, ο κύριος Λυκειάρχης όλα, βλέπουμε όλη την κατάσταση, ποια είναι αυτή σήμερα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή δημαρχοντία, κύριε Αναστασόπουλε, δήμαρχε Μεσίνης, από την 1η-1η του 2011. Παραλαμβάνετε κάποια σχολεία, τα σχολεία που παραλαμβάνετε, μπορούμε να πούμε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Γνωρίζοντας την ευαισθησία στα εκπαιδευτικά θέματα, μην ξεχνάμε ότι είστε και ο ίδιος εκπαιδευτικός, πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία προς όφελο των παιδιών και της εκπαίδευσης. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μένιο Παπαδόπουλε, κύριε Μένιο, που έχουμε συνηθίσει να σας λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που δούλεψαν όλα αυτά τα χρόνια στο σχολείο, αλλά και εγώ προσωπικά, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μας προσφέρατε τόσο σε εσάς προσωπικά, όσο και στο υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή γνωρίζαμε ότι θα ήταν η τελευταία θητεία στο Δήμο και μετά την απόφαση να αποσυρθείτε, ο Σύλλογος Δασκόντων του Σχολείου μας πήρε μια απόφαση το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε. Θέλοντας να τιμήσει την προσφορά σας και να μην μείνουμε μόνο σε ένα απλό ευχαριστώ, ανέθεσε σε μια δασκάλα που είναι στο σχολείο μας και ζωγράφος μαζί, την κυρία Στρινιά Πατρινιού, η οποία δυστυχώς ένα πρόβλημα υγείας δεν της επέτρεψε να σήμερα μαζί μας, να φιλοτεχνήσει ένα έργο της προκειμένου να σας το δώσουμε με τη λήξη θητείας σας. Θα σας παρακαλέσω να έρθει. Πάντοτε μας εκπλήσει με την ενέργεια την οποία εκπέμπει, με τις προσπάθειες εκπαιδευτικές, με τα δώρα του, δείχνει την αγάπη του. Θόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντοτε τη στιγμή αυτή συγκινημένος σου απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά λόγια τα οποία είπες και για την κοινωνία την οποία επέμειξες απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ αυτό είναι εκ μέρους όλων των συναδέλφων του σχολείου και σε ευχαριστούμε και πολύ και εμείς γιατί μας προσφέρατε. Κύριε Γυλή, σας ζητώ συγγνώμη για την παράλυση, δεν μου είχαν δώσει τα όνομα. Ελάτε και είμαι σίγουρος ότι τα λόγια σας θα είναι ανάλογα των προμιλησάντων. Ελάτε. Βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Και η θέση είναι δύσκολη, διότι και στην αίθουσα εδώ βρίσκονται και άλλοι δήμαρχοι εκτός από τον δήμαρχο του Μένιο Παπαδόπουλο και άλλοι δήμαρχοι οι οποίοι συνεργάζονται με την υπηρεσία στην οποία προείσταμε. Ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους δημάρχους, αλλά όπως είπε στην αρχή και ο πρόεδρος της ΕΕΤΕΡ, είμαι υποχρεωμένος να έρθω και να μιλήσω για τον αξιότερο από τους άξιους. Γνώρισα τον Μένιο Παπαδόπουλο στη δεύτερη δημαρχοδία του, όταν ξεκινούσε η δεύτερη δημαρχοδία του. Ήταν, όπως είπαν όλοι οι προλαγίστατες, μία έκπληξη για μένα,
για το κουράγιο του, για την επιμονή του, για το τρέξιμο που έκανε σε όλες τις υπηρεσίες, για την, να ξετρυπώνει τις χρηματοδοτήσεις από εκεί που δεν περίμενε κανένας και ταυτόχρονα να είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία η οποία επιτελούσε τα έργα στην περιοχή. Θα σας πω ένα θέμα για να καταλάβετε την επιμονή του και το ενδιαφέρον του για την Ανδρούσα. Στις προηγούμενες εκλογές είναι υποψήφιος. Είναι υποψήφιος στις περιφερειακές εκλογές και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Την Κυριακή τελείωσαν οι εκλογές. Τη Δευτέρα στις 10 η ώρα, όπως όλοι μας ακούγαμε τα αποτελέσματα. Το βράδυ των εκλογών, γιατί μας ενδιαφέρει και προσωπικά και τον καθένα μας. Στις 10 η ώρα με πήρε στο τηλέφωνο και με ρώτησε αν είμαι στην υπηρεσία και κατέβηκε στην υπηρεσία μου η μέρα Δευτέρα. Αυτό καταλαβαίνετε το ότι έκανε στα υπόλοιπα. Για να μου συζητήσει πώς θα ασφαλτοστρώσουμε και να κινητοποιήσουμε το έργο για την ΕΒΑ. Για το Δήμο της ΕΒΑ. Και ταυτόχρονα γιατί δεν έχει ξεκινήσει ο ανάδοχος